με τίτλο «Η επιχειρηματικότητα στην πράξη». Μάλιστα, το πρόγραμμα αυτό θα είναι υπό την αιγίδα της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια. Κοντά μας λοιπόν είναι σήμερα ο κύριος Νίκος Μιλωνάς, καθηγητής χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι και επιστημονικός υπεύθυνος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα μας πει λεπτομέρειες. Κύριε Μιλωνά, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία για να παρουσιάσω το πρόγραμμα. Μάλιστα, να είστε καλά. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με δύο λόγια για το τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα, θα έλεγα, πρωτότυπο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, το οποίο προσπαθεί να προσφέρει τις γνώσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για αυτόν ο οποίος έχει μια ιδέα πώς θα μπορέσει να την υλοποιήσει και πώς θα μπορέσει μετά να λειτουργήσει την επιχείρηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Να πούμε και δύο λόγια. Τι διάρκεια θα έχει, πότε ξεκινάει, Η δομή, να πω λίγα λόγια, τη δομή του προγράμματος, το οποίο έχει μια εξάμηνη διάρκεια. Στους πρώτους τρεις μήνες παρουσιάζονται τα μαθήματα, τα βασικά μαθήματα, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, καινοτομία, στρατηγική, μάρκετινγκ, πωλήσεις, χρηματοοικονομική, καθώς και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα, όπως πώς δημιουργούμε μια επιχείρηση με τα σημερινά δεδομένα, τα αφοροτεχνικά, ποιο είναι το καλύτερο είδος επιχείρησης για να δημιουργήσει κανείς και πώς μπορεί να παρουσιάσει την ιδέα του τελικά σε αυτούς οι οποίοι θα την αξιολογήσουν. Αυτά τα μαθήματα θα γίνουν από ειδικούς, από καθηγητές? Θα γίνουν από καθηγητές και από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αγορά και κάνουν θέματα στρατηγικής marketing, δηλαδή διευθύνουν εταιρείες και άρα είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Νομίζω αυτό που μπορώ να πω για το πρόγραμμα, πολλά βέβαια μπορώ να πω, αλλά στον χρόνο που έχουμε, να τονίσω το γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν είναι σεμινάριο καταρχάς. Άρα έχει μια δομή η οποία έχει διάρκεια. Και άρα αν κάποιος ξεκινήσει σε αυτό, θα μπορέσει να ολοκληρώσει το επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο είναι και το κύριο στοιχείο πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί αυτή η ιδέα και να καρποφορήσει. Mm-hmm. Και το μοντέλο αυτό φτιάχνεται με έναν τρόπο που εφαρμόζεται στην Αμερική τα τελευταία χρόνια και το ονομάζουν Lean Startup, δηλαδή ξεκινάς με πειραματισμό, χωρίς πολλά κόστη, ούτως ώστε η επιχείρηση να μην κοστίσει πολύ, να έχει μικρό ρίσκο και μικρό κόστος. Mm-hmm. Και στη συνέχεια αυτό καταλήγει να γίνεται ένα επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο βέβαια θα πάει κανείς να προσπαθήσει να πάρει χρηματοδότηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κάποιος που θα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπάρχει και μία δεύτερη φάση, εκτός δηλαδή από τα μαθήματα. Σωστά. Τι θα γίνει στη δεύτερη φάση? Όταν ολοκληρωθεί η φάση των μαθημάτων, που είναι τρεις μήνες, θα έχουμε άλλους τρεις μήνες όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να απευθύνονται πίσω στους καθηγητές και στους ηγητές με τους οποίους είχαν τρεις μήνες δραστηριότητα και να ζητήσουν βοήθεια σε κάθε τι, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν το επιχειρηματικό πλάνο. Αυτό βέβαια να πούμε ότι ήδη εφαρμόζεται από την αρχή, δεν εφαρμόζεται στους τρεις μήνες τους τελευταίους. Γίνεται μια προεργασία δηλαδή. Μια προεργασία που κάθε μάθημα που ολοκληρώνεται έχει τη σύνδεση με το επιχειρηματικό μοντέλο. Άρα σιγά σιγά ο συμμετέχον από το μάθημα παίρνει αυτά που χρειάζεται και πάει στο επόμενο βήμα και μόνος του για να αναζητήσει πληροφορίες, να πειραματιστεί, δηλαδή να ψάξει να βρει ποιοι είναι οι προμηθευτές, ποιοι είναι οι πελάτες, πόσο θα κοστίσει. Και σιγά σιγά αυτά τα στοιχεία όταν αρχίσει και τα συγκεντρώνει θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει το επιχειρηματικό πλάνο και στο τέλος αυτού της δεύτερης φάσης να μπορέσει να το παρουσιάσει ενώπιον μιας επιτροπής ειδικών από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας και από άλλους ειδικούς που θα αξιολογήσουν τέτοιες προτάσεις. Mm-hmm. Και θα έχει και μία αξιολόγηση δηλαδή στο τέλος. Ακριβώς. Οπότε θα πάρει σχόλια πίσω ο συμμετέχων, γιατί το γεγονός ότι θα βρίσκεται εκεί για 6 μήνες θα έχει τη δυνατότητα αυτό που λέμε δράση και ανάδραση. Ναι. Δηλαδή θα κάνει τις ερωτήσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην προκύψουν ερωτήματα. Σίγουρα. Επί συνεχούς βάσης θα υπάρχουν ερωτήματα τα οποία θα επιλύονται. Και έτσι σιγά σιγά θα νιώσει ο ίδιος πόσο εύκολα τελικά είναι αυτό το ακατόρθωτο που φαίνεται να φτιάξει μια επιχείρηση, πώς μπορεί να υλοποιηθεί ομαλά. Οι παρατηρήσεις στο τέλος θα είναι επί της ιδέας που θα έχει ο συμμετέχον ή θα είναι επί του τρόπου με τον οποίο το παρουσιάζει? Νομίζω από όλες τις πλευρές. Διότι καταρχάς η ιδέα
Εμείς δεν θα επέμβουμε στην ιδέα αυτή καθ' αυτή, ναι, γιατί προφανώς έχει προκύψει από πολλή σκέψη, από πολλή εργασία. Σωστό. Και προφανώς και από έρευνα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εμείς θα κάνουμε είναι οι άνθρωποι μας, οι εισηγητές μας, αυτή την ιδέα να μπορέσουν να την περάσουν σε ένα μοντέλο που μπορεί να πουληθεί. Mm-hmm. Και τα διάφορα στοιχεία τα οποία βρίσκονται γύρω από αυτή την προσπάθεια ώστε να μπορέσει να πουληθεί, αυτά θα προσφέρουμε. Γι' αυτό τονίζω ιδιαίτερα ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι συντονισμένο, mm-hmm, είναι δομημένο, δεν είναι σεμινάριο. Και άρα έχει μία διάρκεια ακριβώς επειδή χρειάζεται κανείς να χωνέψει, ναι, αυτά τα νέα πράγματα, τις νέες ιδέες και να μπορέσει να νιώσει ότι πατάει γερά, mm-hmm, για να πάει στο επόμενο βήμα να ζητήσει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Και σίγουρα αυτό θέλει διάρκεια και θέλει και αρκετά μαθήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Καθοδήγηση δηλαδή. Ακριβώς. Η καθοδήγηση, mm-hmm, έρχεται μέσα από τα μαθήματα. Είναι 6 μαθήματα που καλύπτουν τους χώρους χρήσης χρηματοοικονομικής, της στρατηγικής, των πωλήσεων, του marketing. Αυτά τα μαθήματα γίνονται από ειδικούς, όπως είπαμε, αλλά ταυτόχρονα όμως σε κάθε παρουσίαση υπάρχει και ένας ομιλητής, mm-hmm, από την αγορά. Άτομα, μάλιστα, τα οποία έχουν φτιάξει επιχειρήσεις. Επιχειρηματίες δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία πολλά χρόνια πριν, έχουν επιτύχει και έρχονται να παρουσιάσουν την εμπειρία τις εμπειρίες τους, mm-hmm, και να την μοιραστούν. Και να πάρουν ερωτήσεις και να ανταποκριθούν. Και αυτό είναι ένα είδος δηλαδή θερμοκηπίου, θα μπορούσαμε, mm-hmm, να πούμε, με τη μορφή που το παρουσιάζουμε. Και μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι μοναδικό, διότι δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα βλέπουμε αυτό την ανάγκη το Πανεπιστήμιο να βγει έξω και να βοηθήσει τα άτομα τα οποία έχουν αυτή την ιδέα. Σωστά. Και νιώθουν λίγο αβοήθητοι. Μπορεί να πάνε σε ένα σεμινάριο και να μάθουν βασικές ιδέες, αλλά δεν μπορούν να το ολοκληρώσουν. Mm-hmm. Και έρχεται το Πανεπιστήμιο, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που η χώρα μας έχει ανάγκη. Το Πανεπιστήμιο, mm-hmm, είναι παρόν. Έρχεται να δώσει τη δικιά του βοήθεια. Πείτε μας λίγο σε ποιους απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, mm-hmm, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλύτερα να πω, χωρίς όμως να αποκλεί άτομα τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές, έχουν όμως αρκετή εμπειρία εργασιακή, mm-hmm, και μπορούν να εστερνιστούν αυτά τα οποία θα περάσουν, mm-hmm, μέσα από τα μαθήματα και να είναι μάλιστα και πολύ χρήσιμοι. Γιατί το άλλο στοιχείο που ήθελα να προσθέσω σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι συμμετέχουν όλοι. Και άρα οι 15 που είναι το ανώτατο όριο των συμμετεχών που θα έχουμε στο πρόγραμμα. Είναι μικρός ακριβώς, ο αριθμός. Γιατί θέλουμε να δουλέψουμε με ομάδες. Ενδεχομένως να είναι και κάποια άτομα τα οποία είναι στην ίδια ομάδα. Mm-hmm. Αλλά ένας αριθμός 15. Νομίζω είναι αυτός ο οποίος απαραίτητος από τη μια να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μιλήσουν μεταξύ τους, να κάνουν τις ερωτήσεις και άρα, mm-hmm, όλοι να γευτούν την ωφέλεια από αυτές, χωρίς να είναι όμως και πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, ώστε να κάνει δύσκολο το έργο, ναι, της εποπτείας και της καθοδήγησης. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια ότι το πρόγραμμα αυτό έχει υψηλό κόστος, έτσι, για τους συμμετέχοντες. Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς, κοιτάξτε, το κόστος πάντα έχει να κάνει με την ποιότητα του προγράμματος. Ναι, το θέμα είναι πόσο ανταποδοτικό είναι το κόστος αυτό σε αυτά που προσφέρει. Νομίζω, mm-hmm, ότι ίσως να είναι μια εποχή η οποία, όπως γνωρίζουμε, είναι λίγο δύσκολη, αλλά πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη ιδέα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το κόστος είναι 3.600 για αυτό το εξάμηνο, που θα έχει κανείς την ευκαιρία να μπορεί να απευθυνθεί σε 8 με 10 εισηγητές που είναι, mm-hmm, ειδικοί και να τους ρωτήσει οτιδήποτε σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο και το πλάνο που φτιάχνει και επίσης να έχει την πρόσβαση στο δίκτυο της επιχειρηματικής κοινότητας μέσω από την αιγίδα που έχουμε τη Λέσχη και με το χρηματιστήριο και προφανώς άλλες εταιρείες όσο, mm-hmm, πλησιάζει ο καιρός. Αυτό το πράγμα είναι φτηνό. Αν το δούμε από την πλευρά της ποιότητας και το τι ωφέλειες, ναι, θα έχει ο καθένας. Mm-hmm. Από την άλλη, συγκριτικά δηλαδή με κάτι αντίστοιχο στο εξωτερικό, υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Έχω ψάξει προγράμματα. Mm-hmm. Υπάρχουν προγράμματα επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που κάνουν είναι να έχουν μια σειρά από μαθήματα. Ναι. Και εκεί κάπου σταματάει, mm-hmm, κανείς, γιατί όταν το μάθημα ολοκληρώνεται, τελειώνει και η υποχρέωση. Σωστά. Και από τις δύο πλευρές. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς το ξεκινάμε από την αρχή, παίρνουμε την ιδέα,
με το ξεκίνημα του προγράμματος ο καθένας θα καταθέσει την ιδέα και σιγά σιγά οι εισηγητές πάνω σε αυτές τις ιδέες θα προσφέρουν τις γνώσεις τους ώστε αυτές τελικά να υλοποιηθούν. Mm-hmm. Άρα το βλέπουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Το εξάμεινο αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για να μπορεί να αφομοιωθεί η γνώση και να γίνει η πράξη. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι δεν είναι ακριβό το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά όμως, ακριβώς επειδή οι συγκυρίες δεν είναι οι πιο κατάλληλες, mm-hmm. θεωρούμε ότι και συνεχίζουμε να κάνουμε προσπάθειες ώστε εκτός από τη χορηγία που έχουμε από τα ελληνικά χρηματιστήρια, να έχουμε και άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ακόμα δεν έχει βέβαια φτάσει το σημείο να μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε, ούτως ώστε αυτό το κόστος τελικά να μειωθεί mm-hmm. και έτσι να γίνουν κοινωνοί αυτού του προγράμματος και τις ωφέλειες που το Πανεπιστήμιο θέλει να δώσει στην κοινωνία πολύ περισσότεροι Σωστά. από ό,τι εδώ. Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει την παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα και το δελτίο τύπου. Νομίζω είναι ακόμα σε κόλαψη mm-hmm. η ιδέα και η σκέψη για το πώς κανείς θα ανταποκριθεί. Γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες ανταποκρίνονται συνήθως προς το τέλος. Ναι, να πω ότι στις 10 Μαρτίου είναι η ημερομηνία όπου λήγει η προθεσμία mm-hmm. για την υποβολή αιτήσεων και στις 22 Μαρτίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Στις 22 Μαρτίου λοιπόν ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί πότε? Θα ολοκληρωθεί στα μέσα 14-15 Ιουνίου mm-hmm. η πρώτη φάση και για τους επόμενους 3 μήνες, δηλαδή γύρω στους 20 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να ετοιμαστεί το επιχειρηματικό πλάνο. Μες στο καλοκαίρι δηλαδή. Μες στο καλοκαίρι, αλλά νομίζω ναι. αυτός που έχει την ιδέα mm-hmm. δεν θέλει να την αφήσει mm-hmm. κάποια άλλη στιγμή. Θα τη δουλέψει για να την ολοκληρώσει. Αυτή είναι η λογική και ευελπιστούμε ότι mm-hmm. θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε εκείνους τους δημιουργικούς ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται, ενδιαφέρονται και βλέπουν τις ευκαιρίες, γιατί βλέπουν και μέσα από έρευνες ναι. ότι τελικά διαπιστώνουν περισσότεροι άνθρωποι ότι οι ευκαιρίες που υπάρχουν φέτος mm-hmm. είναι πολύ περισσότερες από τις ευκαιρίες που ήταν πέρυσι. Και αυτό δίνει μια δυναμική στην προσπάθεια που κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Μιλωνά, να κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο αυτό πρόγραμμα. Καλό σας απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.